και στο νοσοκομείο. Η Στέλλα Θάβα θα μας πει περισσότερα. Στέλλα, καλησπέρα. Νίκο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα από το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου νοσηλεύεται εδώ από το απόγευμα 20χρονος κάτοικος Λεμεσού, διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου. Νίκο, να αναφέρουμε ότι ο νεαρός φοιτητής βρισκόταν μαζί με τον θείο του ηλικίας 61 ετών και το μικρό του αδερφάκι ηλικίας 12 ετών σε μη απαγορευμένη περιοχή κυνηγίου στον Άγιο Γεώργιο Ταλαμάνου. Σε κάποια φάση και λίγο πριν ξεκινήσουν οι έντονες βροχές, ο καιρός ξεκίνησε να είναι συνεφιασμένος, αποφάσισαν οι τρεις να πάνε προς το σπίτι ιδιοκτησίας του θείου. 100 μέτρα πριν να φτάσουν στο σπίτι, Νίκο, κεραυνός δυστυχώς τους χτύπησε με αποτέλεσμα να πέσουν και οι τρεις στο έδαφος. Ο 12χρονος, ο ανήλικος αδερφός του 20χρονου, έτρεξε προς το σπίτι του θείου, κάλεσε σε βοήθεια, ειδοποιήθηκαν ασθενοφόρα, τα οποία μετέφεραν τόσο τον 20χρονο όσο και τον 61χρονο στο τμήμα πρώτων βοηθειών. Αρχικά να αναφέρουμε ότι ο 20χρονος Νίκο είχε τις αισθήσεις, όπως μάθαμε εδώ στο νοσοκομείο. Εν τούτοις, αυτή τη στιγμή η κατάσταση της υγείας του κρίνεται ως κρίσιμη και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο θείος του, ο 61χρονος, υπέστη ελαφρά εγκάβματα στο πρόσωπο. Ο νουφρίε και νοσηλεύεται και αυτός κυρίως για προληπτικούς λόγους. Να αναφέρουμε τώρα ότι από το κτύπημα του κεραυνού, το ηλεκτρικό φορτίο του οποίου τον διαπέρασε, Νίκο, ο νεαρός κατά την πτώση χτύπησε και στο κεφάλι. Του έγινε αξονική εξέταση, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει αιμάτωμα και στο κεφάλι. Και αυτή τη στιγμή, όπως μας η τελευταία πληροφορία που είχαμε από το Γενικό Νοσοκομείο της Λεμεσού, ότι γίνονται κάποιες διαδικασίες για να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου εκεί υπάρχει νευροχειρούργος για να τον παρακολουθεί, Νίκο. Αυτά είναι τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του. Μάλιστα. Να συμπληρώσω ότι και οι τρεις βρίσκονταν εκεί, να επαναλάβω καλύτερα, για κυνήγι, Νίκο. Λοιπόν, Στέλλα, να σας ευχαριστήσουμε, να ελπίσουμε να πάνε όλα καλά και να μην έχουμε κάτι χειρότερο. Να ευχηθούμε περάσει.